Και βεβαίως δεν θα τους περάσει. Κυρίες και κύριοι, έχετε αντιληφθεί όλοι σας τι ζούμε. Ζούμε την απόλυτη κατοχή της χώρας. Την απόλυτη. Δεν ξέρω πόσες άλλες χώρες ζουν υπό καθεστώς κατοχής. Ξέρω όμως ότι υπό καθεστώς απολύτου κατοχής είμαστε πάρα πολύ λίγες χώρες. Όποια χώρα αντιδρά, όποια χώρα θέλει να ξεφύγει από τη μέγενη, θέλει να έχει μία ελαφρά ψευδέστηση κυριαρχίας, εάν χρειάζεται στο σύστημα, τότε θα παλουκωθεί. Χρησιμοποιώ το ρήμα, εάν και εν πάση περιπτώσει δεν είναι το πλεοδόκιμο, αλλά είναι αυτό το οποίο απηχεί την πραγματικότητα. Πού ζούμε? Ζούμε στο καθεστώς της παγκοσμιοποίησης. Ποια η διαφορά από τον προηγούμενο αιώνα, από το πρώτο ήμιση του προηγούμενου αιώνα? Τότε ήταν μεγάλη υπόθεση και τιμή να υπάρχει το έθνος. Το κράτος έθνος. Κοινωνία των εθνών. Των εθνών. Όχι των κρατών. Όχι των πολιτιών. Των εθνών. Τότε λοιπόν συνέφερε να υπάρχουν έθνη δομημένα τα οποία να συνεργάζονται και να μην σκοτώνονται μεταξύ τους. Χρόνια μετά και μετά την αποτυχία της κοινωνίας των εθνών, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γίνεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εθνών. Μετά, το 1980 περίπου, όταν μια νέα πολιτική μπήκε στην λογική επεξεργασία των Αμερικάνων, το έθνος έπρεπε να εξαφανίσει. Ήταν η ώρα της αυτού μεγαλειότητας της παγκοσμιοποίησης. Έπρεπε να πεθάνουν πρώτα τα κράτη τα οποία είχαν βαθιά την έννοια του έθνους. Τα ιστορικά κράτη, να ελεγχθούν απολύτως. Είμαστε ένα από αυτά. Και δεν είναι πολλά. Και δεν είναι πολλά. Πόσα είναι τα ιστορικά έθνη? Είναι η Ελλάδα, βεβαίως. Είναι η Κίνα, βεβαίως. Είναι η Αίγυπτος, βεβαίως. Είναι η Περσία, Ιράν, βεβαίως. Και η Τσεχία, αν θέλετε. Είναι και η Ρώμη, εάν μπορεί να πει κανείς, η Ιταλία είναι το ρωμαϊκό κράτος. Ή στο όσο, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε με ιστορική διαδρομή, το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως είχε ένα χάσμα 2.000 ετών. Εμείς όμως είμαστε ένα ιστορικό έθνος. Είμαστε η ενόχληση. Ενοχλούμε για ό,τι κουβαλάμε. Ενοχλούμε για την κληρονομιά μας και την οτροπία μας. Και είπε, μετά από 10 χρόνια περίπου, ο Κίσιγκερ, μετά την σύλληψη και την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, χτυπήστε τους Έλληνες στη γλώσσα, στη θρησκεία, στις παραδόσεις, στην ιστορία. Χτυπήστε. Και κοντά σε αυτά χτυπήστε και αυτούς οι οποίοι τα αναβαθμίζουν αυτά. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Τι είναι η Ελλάδα σήμερα? Ήμασταν ένα μεγάλο ιστορικό έθνος. Με τις ιστορικές διακυμάνσεις, υπήρξαμε παγκόσμιοι κυρίαρχοι, υπήρξαμε σκλάβοι, ξαναγίναμε παγκόσμιοι κυρίαρχοι, ξαναμπήκαμε μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και τώρα τι είμαστε? Είμαστε ένας χώρος, ένας καλός χώρος, ένα μεσηβρινό οικόπεδο, όπου δεν έχουμε καμία υπόσταση. Κάπου εκεί στο Παρίσι αποφασίζουν αν αύριο θα έχουμε δουλειά, αν αύριο θα έχουμε μισθό, αν αύριο θα έχουμε σύνταξη, αν θα ζήσουμε, αν θα πεθάνουμε, αν θα πάρουμε φάρμακα. Ούτε καν εδώ στην Αθήνα, που γινότανε το πρώτο χρονικό διάστημα. Αυτό είμαστε. Άρα, κάποιοι οποίοι στέκονται εμπόδιο σε αυτό, με επιχειρήματα,
πρέπει να ψαλιδίσουμε τη φωνή, την ένταση, το πάθος και να μπούμε σε μια διαδικασία σεβασμού. Αυτό είμαστε. Διορτήθηκε κανείς τι ήταν εκείνο που τον μεγάλο κήρυκα του αντιμνημονίου, τον κύριο Σαμαρά, τον κάνανε σήμερα, όχι όργανό τους, τίποτα, ένα παιχνιδάκι τους. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε ξαναγκάσει? Να πάρει λεφτά, το βρίσκω αστείο. Να σε εκβιάσει με κάτι, του δίνω μια πιθανότητα παραπάνω. Αλλά με τι? Σήμερα λοιπόν η χώρα έχει καταστεί ένα όργανο στο παιχνίδι το μεγάλο. Δεν θα φύγει από το ευρώ γιατί έτσι θέλουμε. Θα σας διώξουμε που το γουστάρουμε. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Έχουμε κυβέρνηση, δεν έχετε τίποτα. Και πάνε τώρα να τα βρούμε με την Τρόικα και να παρακαλώ στην Τρόικα και δεν κάνει πίσω η Τρόικα και έχουμε τον κύριο Γκρουπ και θα πάει ο Γκίκας και σιγά που ο Γκίκας έχει, αν θέλετε, τη δύναμη να σηκώσει όλη την Ελλάδα στην πλάτη του αυτό το τεράστιο βάρος και θα πάει κάποιος άλλος και όλα αυτά. Και εντωμεταξύ, στο εσωτερικό της χώρας, τι επικρατεί? Βγήκε μία βουλευτής των ΑΝΕΛ, στην γεια σας, και κατήγγειλε ότι ένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας της έταξε τόσα εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια, για να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ από την άλλη πλευρά κάποιοι πιάσαν το μελά, του χρεώνουν του μελά μια σειρά αναλόγων πραγμάτων και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί? Γιατί γίνανε? Ποιος μπορεί να το αποδείξει? Δεν γίνανε. Μα η όλη ιστορία αυτή όμως μυρίζει. Μυρίζει. Και μυρίζει άσχημα. Είναι μια δυσοσμία η οποία πνίγει τον τόπο. Ο Κουμπαράς έσπασε. Η εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, η κυρία Ευτυχία Γκοντζαμάνη, είπε εδώ αμέσως, έλεγχος. Ένας έλεγχος που ξεκίνησε, που δεν περπάτησε, που δεν πήγε. Τώρα έχουμε καταγγελίες. Βγήκε το πει ο κύριος Καμένος. Που δεν ξέρω τι άλλο προφανώς θα ήθελε ο κύριος Καμένος. Δεν ξέρω, να προστατεύσει, να δει με αυτό το θέμα. Αλλά είναι δυνατόν? Αυτή είναι η Ελλάδα? Να ανοίξουμε τον Κουμπαρά και να μοιράσουμε τσιχλόφουσκες για να κάνουμε τους 180. Αυτή είναι η Ελλάδα που κάθε μέρα κάνουμε πρόσεις και αφαίρεση 172, 173, 174. Αυτή είναι η Ελλάδα? Αυτά τα προβλήματα έχουμε? Δεν βλέπουμε ότι 71 δισεκατομμύρια δεν μπορούν να πληρωθούν, δεν φοράει, τα χρωστάει ο κόσμος, δεν μπορούν να δώσει εφορίες. Δεν μπορούν. Τελειώσαν. Και κάθε μέρα περνάει θα τελειώνουν. Ότι οι δουλειές κλείνουν. Ότι η ανεργία αυξάνει. Ότι δεν έχουμε καμία προοπτική. Ότι η Τουρκία μας απειλεί. Τα Σκόπια το ίδιο, η Αλβανία το ίδιο. Όλα αυτά δεν ευαισθητοποιούν κανέναν. Έτσι θα επιβιώσει η Ελλάδα? Με την απέλπιδα αγωνιώδη προσπάθεια του Σαμαρά, κλείσε τον φυλακή, λάσπωσε τον άλλονε, κάνε τον άλλονε για να μην υπάρχει άλλος και να ψηφισώ. Να παρουσιαστούν όλα τα κόμματα, αν είναι, κυρίες και κύριοι, και να ψηφίσουμε μόνο τον Σαμαρά, τον μέγα σωτήρα της χώρας. Μα τι έχει να επιδείξει? Τι έχει να επιδείξει ο κύριος Σαμαρά? Εκτός από την πλήρη παράδοση της χώρας, στον κύριο Ράιχεμπερ, τον κύριο Φούχτελ, στην Τρόικα, τι άλλο να έχει επιδείξει? Έχει να επιδείξει επισκέψει την κυρία Μέρκελ, όπου έφευγε πάντα μειωμένος, καρπαζωμένος. Τι έχει να επιδείξει? Εμείς δεν είμαστε έξαλλοι. Είμαστε άνθρωποι των προτάσεων. Και βλέπω πώς ανασύρονται πάλι άθρα του 11, από σοβαρά έντυπα όπως η Καθημερινή,
που κατεδεικνύουν και κατεδείκνυαν την σοβαρότητα με την οποία εμείς αντιμετωπίζαμε τα θέματα. Την ίδια διαθέτουμε και σήμερα. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Εμείς είπαμε, μια αλλαγή πολιτικής, να επιστρέψει η πολιτική στην Αθήνα, να αποφασίζουμε εμείς. Αυτό το απόλυτο ρεζιλίκι, να εκλυπαρούμε, να τρέχουμε από εδώ. Παρίσι, μείνετε Παρίσι, πηγαίνετε στη γωνία να σας δούμε λίγο στο Άμστερνταμ, μη ελάτε από εδώ να σας δούμε σε Βρυξέλλες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί πάμε εκεί. Εκεί πάμε για να αποφασίσουμε, επαναλαμβάνω, εάν θα έχετε δουλειά αύριο. Εάν η σύνταξή σας θα μειωθεί 200 ή 300 ευρώ. Πάμε στο Παρίσι για να αποφασίσουν άλλοι. Και ντρέπονται αυτοί πώς θα το πούν στον κόσμο. Είστε περήφανοι. Απευθύνομαι σε εκείνους οι οποίοι έχουν ψηφίσει τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Είστε υπερήφανοι. Είστε υπερήφανοι εσείς οι δικοί μας, οι λαοσίτες, τότε που άρπαξε τους δύο και ακολουθήσατε κάποιοι και ψηφίσατε τον Σαμαρά. Είσαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα της Ελλάδος, της κατάντιας, της συμπεριφοράς του Σαμαρά. Όλοι εσείς οι αδούλωτοι και αδέσμευτοι Έλληνες. Τι σας ικανοποίησε από την πολιτική Σαμαρά. Το βελτιώνω. Τι σας ικανοποιεί από το σύμπλεγμα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Μου λένε έχεις πάρει 420 πλακέτες με τη Νέα Δημοκρατία και έχεις πάει 420 φορές ή μάλλον 420 μήνες φυλακή και έχεις αφωθεί σε δεύτερο βαθμό. Ναι, πολεμώντας το ΠΑΣΟΚ. Όχι χαϊδεύοντας και γλύφοντας, πολεμώντας το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν αυτό το σύμπλεγμα τι έχει να πηδήξει. Συνυπάρχουν στα υπουργικά έδρανα και έρχεται ένας βουλευτής και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ. Τζαμτζής. Έρχεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ και πλακώνεται ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός με τον ίν αρχηγό και αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Τι βλέπει ο κόσμος. Σε μια διάλυση των πάντων. Πού είναι ο κύριος Θοδωράκης, ο πολύς κύριος Θοδωράκης, ο προδιαβεσμένος κύριος Θοδωράκης. Εις τα ζήτητα. Εκεί ήταν τα πράγματα. Εκεί κάποιοι φέρανε τα πράγματα. Και την ώρα λοιπόν που ρόδιζε πάλι για τις θέσεις, τις ιδέες του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού, σου λέει αμάν, αμάν, αμάν. Ο άνθρακς όμως είναι στα χέρια τους και τους μουτζηρώνει. Άνθρακς ο θησαυρός. Και ο κόσμος το πήρε είδηση. Και εφόσον ο κόσμος το πήρε είδηση, θα το πάρουν και εκείνοι που πρέπει είδηση. Αμέσως ατιμία. Ατιμία για να διασπάσουμε, να συντρίψουμε την αξιοπρέπεια. Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι. Όχι. Είναι πολύ καλά, αν θέλετε, μεθοδευμένο. Το timing. Βαρβαριστεί. Εμείς όμως δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι, να αναστείλουμε δευτερόλεπτο την προσπάθειά μας για τη σωτηρία της χώρας. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά και αυτοί που αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος, αλλά και όλοι οι άλλοι σε αυτόν τον τόπο, ότι η παρουσία μας είναι απαραίτητη. Και το βελτιώνω. Και θα ήταν εξαιρετικά πιο απαραίτητη αν ήμασταν μέσα. Γιατί πολλά πράγματα θα είχαν αποφευθεί. Όπως τα είχαμε φρενάρει το 7 και το 9. Τώρα λοιπόν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός έχει μεγάλο ρόλο μπροστά του. Να συντονίσει και να συγκροτήσει την κατάσταση αυτή. Και δεν αγιάζω τα γένια μου. Όχι, δεν ευλογώ το πρόγραμμά μας. Απλώς
με παρουσία καταθέτω την αναγκαιότητα της παρουσίας της δικής μας. Και έχω διπλή υποχρέωση να αγωνιστώ. Και θα το κάνω με περισσότερη δύναμη, ψυχή και καρδιά από οποτεδήποτε άλλοτε. Εάν, κυρίες και κύριοι, στις 25 του Μάη είχαμε πάρει 5.000 ψήφους παραπάνω ή η singular τους έβρισκε, γιατί καμιά φορά χάνονται. Και ήμασταν στην Ευρωβουλή. Και δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο δεύτερος από το ποτάμι ή ο δεύτερος. Θα άλλαζε τίποτα, πολλά. Και που έχει δύο το ποτάμι και που έχει άλλους τόσους το Πασόκ, το που έχει τρεις η Χρυσή Αυγή, τι άλλαξε εκεί μέσα. Τι άλλαξε. Εάν εμείς ήμασταν εκεί, θα είχαν ενωθεί οι ευρωσκεπτικιστές. Το ξέρουν όλοι και εκείνοι, ότι ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, η δικιά μας σκέψη ήταν συγκολητική. Το κάναμε το 4. Και αν είχαμε ενώσει τα δύο μεγάλα μέτωπα, τη Μαρί Λεπέν που πάει για πρόεδρος της Γαλλίας, εάν διαβάζω καλά το τηλεοτύπος, ιδιαίτερο γερμανικός, και τον κύριο Φάρατς που είναι πρώτο κόμμα στην Μεγάλη Βρετανία, θα άλλαζαν τα πάντα στην Ευρώπη. Τα πάντα στην Ευρώπη. Μα τόσο δυνατός είναι ο Καρατζαφέρης. Όχι. Ίσως είναι ο καταλύτης. Ίσως είναι ο καταλύτης που μπορεί ορισμένα πράγματα να τα δρομολογήσει. Δεν θα ήταν κανείς ευτυχής από τους Ευρωπαίους, από την παρέα του Γιούνκερ, δεν θα ήταν κανείς ευτυχής από την παρέα της κυρίας Μέρκελ. Κανένας. Δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής να είμαστε εμείς εκεί για να παίξουμε αυτό τον συστηματικό ρόλο. Είναι απαραίτητη όμως η παρουσία μας εδώ. Βλέπετε το έλλειμμα. Βλέπετε ότι δεν μπόρεσαν τα κατασκευάσματα, τα μορφώματα αν θέλετε, τα οποία προσπάθησαν κάποιοι να στήσουν, να ανταποκριθούν στις ανάγκες εποχής. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Και εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις και στην Ευρώπη και πήρα μάλιστα. Και δεν μιλάω για τίτλους, δεν μιλάω για τους επένους που κάποιο άλλο κόμμα δεν ξέρω να έχει στην ακτοφορία του. Δεν μιλάω για τις εδώ προτάσεις, σκέψεις, ιδέες, τροπολογίες που καταθέσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν μιλάω για το πρόγραμμα του πατριωτικού παρεμβατισμού που δίνει λύση σε όλα. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για ώρες κρίσεως να μπορείς να συγκυράσεις καταστάσεις. Και με έχετε δοκιμάσει σε ώρες κρίσεως. Και κράτησα όρθια την Ελλάδα και ζητώ συγγνώμη για το πρώτο ενικό. Ξέρει πολύ καλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποιος έπαιξε τον καταληπτικό ρόλο να υπάρχει συνέχεια στο κράτος τον Νοέμβριο του 2011. Να γνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι αφαιρώντας με πολύ καλή σαπουνάδα και τα τελευταία ίχνη από τους τόνους της λάσπης που έριξαν, βγαίνουμε στην κοινωνία. Βγαίνουμε προς τα έξω. Να αφαιρέσουμε κι άλλες τσίβλες από μάτια και άλλο κερί από αυτιά. Να καταλάβει ο Έλληνας που είμαστε, που περπατάμε, τι βιώνουμε. Ποιος από εσάς, και απευθύνομαι στο σύνολο των Ελλήνων, απευθύνομαι εις τον Χρυσαυγίτη, τον Δημοκράτη, στους όσους του Καμένου, του Πασόκ, Δημοκρατική Παράταξη, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται, στο Ποτάμι, στην Αριστερά, σε ό,τι έμεινε από τη Δημάρ. Ποιος από εσάς είναι υπερήφανος για την Ελλάδα? Κανείς. Λοιπόν, εμείς όλοι,
που δεν είμαστε υπερήφανοι για την Ελλάδα, δεν πρέπει κάτι να κάνουμε για να την ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα? Υπάρχει κάποιος να πει ναι, εγώ είμαι περήφανος. Ναι, είμαι περήφανος γι' αυτό. Είμαι περήφανος γιατί ο Γκουέρσκι κάνει ό,τι θέλει με τη Μακεδονία και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Είμαι περήφανος γιατί ο Αλβανός μας κάνει ό,τι θέλει μέσα στη χώρα μας, τα έτσι, τα κολπάκια, και εμείς το βουλώνουμε. Είμαστε υπερήφανοι γιατί ο Τούρκος μας έχει περιορίσει στο μισό Αιγαίο, φτάνει μέχρι το Σούνιο και εμείς μιλάμε για αυλαβείς διελεύσεις. Είμαστε υπερήφανοι γιατί εκτός από τον Ατίλα έχουμε στείλει και τον Μπαρμπαρόσα εκεί κάτω και κάνει ό,τι γουστάρει στην περιοχή. Είμαστε υπερήφανοι που δεν έχουμε φάρμακα να δώσουμε στους μεγαλύτερους. Είμαστε υπερήφανοι που 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είμαστε υπερήφανοι που τα παιδιά μας λιποθυμούν στο σχολείο πασιτία, δεν έχουν να φάνε. Είμαστε υπερήφανοι για εκείνους που αυτοκτονούν σε καθημερινό επίπεδο σχεδόν. Είμαστε υπερήφανοι για το σύστημα υγείας. Για ποιο πράγμα είμαστε υπερήφανοι? Είμαστε υπερήφανοι ότι κρατάει η δικαιοσύνη, είμαστε υπερήφανοι ότι κρατάει η Εκκλησία, είμαστε υπερήφανοι ότι κρατάνε οι ένοπλες δυνάμεις. Και βεβαίως και τα σώματα ασφαλείας. Οι άλλοι, όλοι οι άλλοι, όλο αυτό το υπόλοιπο κομμάτι, τι κάνει? Τι κάνει? Είμαστε υπερήφανοι για το χώρο της παιδείας? Θα θέλατε να πάτε να δώσετε χειραψία και να πείτε μπράβο, συγχαρητήρια το γιο σου, εκείνο το λεβέντι τον Δήμετρο που έριξε τα σκουπίδια στο κεφάλι εκεί του Αντιπρίτανη? Όλα αυτά. Μπράβο. Μπράβο στην παιδεία. Γιατί και η πράξη αυτή είναι μέρος της παιδείας. Δεν έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε φρόνημα. Κυρία καθηγήτρια Δραγώνα το λέει και οι άλλοι και οι άλλες και πολλοί και πολλοί. Τι έχουμε για να είμαστε υπερήφανοι? Η οποιαδήποτε υπερηφάνεια μας έρχεται την επιτυχία των Ελλήνων στο εξωτερικό. Και διρωτώμε, γιατί οι Έλληνες στο εξωτερικό κάνουν θαύματα? ΝΑΣΑ χωρίς Έλληνες δεν θα έχει την πληρότητα που έχει. Η ιατρική χωρίς τους Έλληνες δεν θα έχει τα αποτελέσματα που έχει. Γιατί εκεί μπορούμε και εδώ αυτό το πράγμα που δεν είναι χώρα, είναι χώρος, συνθλίβει? Αυτά τα όνειρα έχω, κυρίες και κύριοι. Ναι, είμαι ονειροπόλος. Ναι, πιστεύω στην οικογένεια. Ναι, πιστεύω στη θρησκεία. Ναι, πιστεύω στην πατρίδα μου. Και είμαι κατηγορούμενος για κάποια από αυτά. Έφτασαν κάποια νοητίζοντες να λένε πού είναι το 1 εκατομμύριο που έδωσε ο Καρατζαφέρης, ο πρόεδρος του λαός, στον Υπουργό του Παθανασίου, όπου οποία μικρότητα, χωρίς κάμερες, μη φανεί, αλλά ευτυχώς υπήρχε ο φωτογράφος, που παρέλαβε η Τράπεζα Ελλάδος, το διαχειρίστηκε η Τράπεζα Ελλάδος όπως εκείνη έκανε. Έχουμε δεχτεί τις περισσότερες ελέγχους από κάθε άλλο κόμμα και κάθε άλλο ίδρυμα. Έγινε κανένα έλεγχος ποτέ από το ΣΔΟΕ ή στο Ίδρυμα Καραμαλή ή στο Ίδρυμα Παπαδρέου, σε όλα αυτά του κυρίου Σιμίτη? Σε μας έγινε έλεγχος και τα βρήκαν όλα πεντακάθαρα. Στο κόμμα έλεγχος, όλα πεντακάθαρα. Ενοχλούμε, κυρίες και κύριοι. Ενοχλούμε. Και το είχα πει σε ανύποπτο χρόνο και μου το θύμισε η Μαριγό, η φίλη μου από το Λουτράκι. Μας είχες πει, μην πιστεύετε αυτά τα οποία θα ακούσετε, τα α, β, γ, δ. Δεν περίμενα και τόσο ευτελιστικά. Τα μοίρια όσα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Είμαστε όλοι πράγματι μια γροθιά. Και δεν είμαστε μια γροθιά μόνο τα μέλη του σώματός μας.
είναι και το φρόνημά μας, είναι και η ψυχή μας, είναι και η καρδιά μας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Και θα είμαστε παρόντες και στις εκλογές, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες προσπαθεί να δημιουργήσει το σύστημα. Και είμαι σίγουρος, δεν θα καρποφορήσω. Θα είμαστε παρόντες. Γιατί πιστεύουμε ότι το χρέος μας προς την Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και το χρέος μας το έχουμε δείξει. 1 εκατομμύριο τους φτωχούς. 10 ολόκληρα χρόνια. Κοινωνικό παντοπολείο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Οι φτωχοί σε παρέλαση έξω από το κόμμα. 1 κοινωνικό ιατρείο που δεν μπόρεσαν να το φτιάξουν στα βουνά της Ευβοίας. Το πήγαμε και το κουβαλήσαμε και το πήγαμε. Πού ήταν το κράτος στις πλημμύρες στο Βασιλικό ή στην Εύβοια? Πήγαμε εμείς και δώσαμε 1.000 ευρώ για να αποκατασταθεί ο κόσμος. Εμείς. Ποιος έκανε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Τόσα κόμματα. Τόσες κυβερνήσεις. Δεν σκέφτηκαν εκεί στον ιερό χώρο, στο Δίον. Εκεί που είναι το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, να γίνει ένα άγαλμα, να περνάνε τα εκατομμύρια των τουριστών από την Εθνική Οδό και να βλέπουν εδώ είναι ο μεγαλύτερος των Ελλήνων. Εμείς το κάναμε. Ο λαϊκός ορθόξιος γερμός το έκανε. Και η μικρότητα. Ο κύριος Σαμαράς δεν επέτρεψε να έρθει ούτε ένας βουλευτής. Επειδή το κάναμε εμείς. Εμείς απλώς πήραμε την πρωτοβουλία. Η ψυχή των Ελλήνων έβαλε στο βάραθρο που του ανήκει τον μεγαλύτερο των Ελλήνων. Αυτός το καταλάβουν καλά. Ας καταλάβουν ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν δουλεύουν ιδιωτελώς. Δεν δουλεύουν για την πάρτη τους. Για το αύριο στη Βουλή. Παρά για το αύριο της Ελλάδος. Αυτό το αύριο που το αφισβητεί ο Τούρκος, ο Αλβανός, ο Γκουέφσκι. Και κοντά σε αυτόν και ο Νίμιτς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε στην ερώτηση, στο ερώτημα αυτό που απαντάει η γενναία ψυχή των Ελλήνων. Όσοι σηκώνουν το τηλέφωνο και απαντούν, κυρίες και κύριοι, είναι η γενναία ψυχή των Ελλήνων. Εμπιστεύομαι τους Έλληνες πολίτες. Το φρόνημά τους. Δεν εμπιστεύομαι κάποιους εξ αυτών που έχουν στείλει στη Βουλή. Και γι' αυτό λέω, η πρόταση είναι ισχύ του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού. Η πρόταση είναι ισχύ. Διαλέξτε ποιο όνομα θέλετε, αλλά θα τεθεί σε ψηφοφορία στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει στο τέλος. Δεν το δέχονται, τρέμουν. Γιατί αυτή είναι πειρεπής. Και μπορώ να το δώσω. Ο ελληνικός λαός δεν θα το έκανε ποτέ. Και έφτασε και θα το δούμε τώρα. Ο Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο συμμέτοχος του κυρίου Σαμαρά, ο υπουργός εξωτερικών, και λέει μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, για να τους παρασύρει ότι υπάρχει μια μεγάλη πολιτική συμφωνία. Όλοι το 8 συμφωνήσαμε. Πού, τι συμφωνήσαμε τότε στο Βουκουρέστι? Συμφωνήσαμε σύνθετη ονομασία. Σύνθετη ονομασία τι? Ωραία Βαρντάσκα, κρύα Βαρντάσκα? Όχι. Συμφωνήσαμε Μακεδονία με ένα πρόθεμα. Και αυτό ήταν μεγάλη προδοσία. Τεράστια προδοσία. Να λοιπόν τι είπε ο Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, και πώς αναγκάζονται εν απουσία μας τώρα από τη Βουλή προσωρινά να ξεπροστιάσονται. Σε σχέση με το ζήτημα του ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πράγματι αύριο ο κύριος Νίμιτς, όπως σας είπα, θα συναντηθεί με τους 2 διαπραγματευτές. Οι θέσεις του είναι γνωστές, οι θέσεις μας είναι γνωστές. Ποιες είναι οι θέσεις της χώρας? Σε επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, οι θέσεις της χώρας έχουν διαμορφωθεί με επίσημη απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής το 2008, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου του ΝΑΤΟ. Υπήρξε ανταπόκριση των περισσότερων πολιτικών κομμάτων της εποχής εκείνης και άρα υπάρχει ευρυτά τη συνένεση. Είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα εκείνης της Βουλής πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Αυτό το θυμάστε. Συμφώνησαν όλοι να χωρίσουν τη Μακεδονία στην ουσία πλην του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού. Και καλά όλοι οι άλλοι. Και καλά οι αριστερίζοντες. Οι νεοδημοκράτες, οι πατριώτες, έτσι ξέχασαν το δάκρυ. Το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τον κόμπο που τον έπνιγε, έτσι το ξεχάσανε τόσο εύκολα. Γιατί τη σύνθετη ονομασία την έβαλαν ψιός του ως πρωθυπουργός με την Ντόρα Μπακογιάννη ως υπουργό εξωτερικών. Εκεί είναι που διαφωνήσαμε εμείς και ακούσατε πριν τον Βελιζένα να το λέει. Δάκρυ Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα καταλάβουν επιτέλους. Ποτέ δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Αυτό το δάκρυ, κύριε Σικύρη, αυτό προδώσανε. Εκεί λοιπόν, κύριε Σικύρη, έρχεται ο λαός και απαντά. Όχι. Δείτε λοιπόν τις απαντήσεις της κοινή νόμης. Τους ευχαριστώ όλους. Ενδυναμώνουν το φρόνημα όλων των Ελλήνων και αμέσως μετά ο Όθων Φλωράτος με τον Νίκο τον Σαλαβράκο, τον διάδοχό μου στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου, να συζητήσουν θέματα της άμεσης επικαιρότητας. Οι απαντήσεις της κοινής γνώμης για τη Μακεδονία μας. Ο Αμερικάνος ειδικός εκχωρητής του ονόματος Μακεδονία στα Σκόπια, Μάθιου Νίμιτς, δεν απάντησε αν ο τάφος στην Αμφίπολη πιστοποιεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η κυβέρνηση Σαμαρά σιώπησε. Συμφωνείτε με τη στάση αυτή? Για να πείτε τη γνώμη σας, καλέστε στο 9011-00-33-27. 9011-00-33-27. Τα μηνύματά σας θα ηχογραφούνται και θα ακούγονται την αμέσως επόμενη ημέρα. Στο τέλος κάθε εβδομάδας και μετά από κλήρωση, ένας τυχερός θα κερδίσει μια υπέροχη χειροποίητη εικόνα χαραγμένη σε φύλλο αλουμινίου, σε ανεξίτηλα χρώματα μεταξωτυπίας. Ο Αμερικάνος ειδικός εκχωρητής του ονόματος Μακεδονία στα Σκόπια, Μάθιου Νίμιτς, δεν απάντησε αν ο τάφος στην Αμφίπολη πιστοποιεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η κυβέρνηση Σαμαρά σιώπησε. Συμφωνείτε με τη στάση αυτή? Για να πείτε τη γνώμη σας, καλέστε στο 9011-00-33-27. 9011-00-33-27. Δεν μπορεί κάποιος να στείλει στο το Μάθιο Νίμιτς και μαζί με αυτόν και την κυβέρνηση Σαμαρά. Όχι, ελληνική είναι η Μακεδονία. Δεν είναι βουλγάρικη ξένη, μόνο ελληνική είναι. Την Ελλάδα ανήκει. Κύριε Καραντζαφέρη, το όνομα Μακεδονία το έλυσε ο κύριος Μητσοτάκης, μαζί με τον κύριο Σαμαρά, 1993. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Και δεν πρόκειται να το πάρει κανένας. Μα κανένας! Μα γιατί σας φαίνεται παράξενο για τον κύριο Νίμιτς, εφόσον είναι τσιράκι του Σόρος? Είναι δυνατόν να πει τίποτα, καμιά κουβέντα, να φέρει αντίρρηση? Θα τον καθαρίζαν. Ή το πολύ πολύ θα έτρωγε το ξύλο της αρκούδας. Και έτσι έκανε το κορόιδο και έστριψε. Αλλά γαλλικά. Αυτό είναι. Είπα, τι περιμένετε? Και εδώ οι δικοί μας, καλά. Ψάξε να τους βρεις. Αχ, Ελλαδίτσα μου. Λυπάμαι που δεν είμαι 30 χρόνια νεότερος, το λιγότερο. Λυπάμαι. Θα ήμουν ο πρώτος επαναστάτης και θα σου έλεγα εγώ. Εάν δεν ήταν ο Σαμαράς, θα τα έκανε αυτά που έκανε ή δεν θα τα έκανε? Αν του λέγανε δηλαδή ότι όλη η Πελοπόννησο και η Μεσσηνία ειδικά ήταν Αμερικάνικη, θα παραχωρούσε και την Πελοπόννησο? Είναι πρέπει να πάνε όλοι τους για κάτι προδοσία. Όχι. Αποκλείεται. Ποτέ. Πρόβατα, γελάδια, γίδια,
πώς τα βάλανε στη στάνη νυχτικά ξελιγωμένα με το Σαμαρά Τσοπάνη, λίγα μείνανε στη Στρούγκα για Βαγγέλη τον Ιούδα. Δεν συμφωνώ με την πρόταση Νίμιτς, διότι πρέπει η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, να ενημερώσει τον κύριο Νίμιτς, ο οποίος γνωρίζει βέβαια, αλλά δεν κάνει ό,τι δεν γνωρίζει, ότι στις 2 Αυγούστου, όταν στις 2 Αυγούστου του 1944, στο μοναστήρι του Πολυχρονίτσκι, ο Τίτο εξήγηλε την ίδρυση της λεγόμενης Ομοσπόδου Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι πρώτοι οι οποίοι απήντησαν αρνητικά εις τον Τίτο ήταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Στετίνιους, ο οποίος έστειλε έγγραφο ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς όλες τις πρεσβείες του κόσμου της Αμερικής ότι μακεδονική εθνότης δεν υπήρξε ποτέ, ούτε και μακεδονική γλώσσα. Δεν φταίει ο κύριος Νίμιτς. Βρήκε και τα κάνει. Φταίει εκείνος ο Έλληνας που δεν έπιασε τον κύριο αυτό από το Διακά να το πάει στη Βεργίνα και στην Αφίπολη να του πει τι να φτάρε. Και δεύτερον να το πάει στις βιβλιοθήκες, να του πει τι είναι αυτά, σκοπιανά, πού ήταν τα Σκόπια πριν 2.000 χρόνια. Ασφαλώς και δεν συμφωνώ με την στάση του κυρίου Σαμαρά που δεν απάντησε για το όλο θέμα, αλλά ας μας προξενεί και τόσο εντύπωση που ο κύριος Νίμιτς δεν πίστηκε από τα ευρήματα του τάφου της Αμφίπολης, δεδομένου ότι έχει βρεθεί ο τάφος του βασιλιά Φίλιππου εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον Μανώλη Ανδρώνικο και ούτε και τότε φιλοτιμήθηκαν οι Αμερικανοί να πούν το αυτονόητο στην ουσία. Να πούν το αυτονόητο, να πούν ότι η Μακεδονία είναι μία και η ελληνική. Το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι Αμερικανοί και ο Νίμιτς, ο οποίος είναι υπάλληλος του Σόρος. Το θέμα τι κάνουν εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει παρατήσει εντελώς τα εθνικά θέματα και ασχολείται μόνο με την οικονομία. Όπως παρέδωσε την μισή κυριαρχία του Αιγαίου στους Τούρκους, τόσο εύκολα παραδίδει και τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Τι να περιμένουμε από προδότες. Δεν συμφωνώ. Δεν περιμένουμε να μας πει ο Αμερικανός αν είναι ελληνική η Μακεδονία. Είναι πιστοποιημένο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ασφαλώς και δεν συμφωνώ, διότι είμαι Μακεδόνα, είμαι από εκεί επάνω και είναι αδύνατο να αμφισβητήσει ο κύριος Μάτιο Νίμιτς την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Είναι ντροπή. Και θα πρέπει οι δικοί μας πολιτικοί να λάβουν σοβαρά μέτρα, ιδίως ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος σιωπά. Ντροπή τους. Αυτό έχω μόνο να πω.